Συγκλονισμένη κοινωνία του Ρεθύμνου στέκεται στο πλευρό των οικογενειών δύο ανήλικων παιδιών που τραυματίστηκαν βαρύτατα τη νύχτα σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα στον Αδελιανό κάμπο. Ο νεαρός οδηγός δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας ήδη χάσει το ένα του πόδι. Το τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα στον Αδελιανό κάμπο, στο δρόμο από Πλατανιά προς Εσταυρωμένο. Το δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο 17χρονοι, έφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, όπου ο νεαρός οδηγός ακροτηριάστηκε στο γόνατο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος 17χρονος από βαρύ τροχαίο με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και ακροτηριασμένο από το γόνατο και κάτω το πόδι του, δυστυχώς. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που έδωσαν μάχη για να μεταφέρουν εγκαίρως τους δύο ανηλίκους στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ο άτυχος 17χρονος, εκτός από τον ακροτηριασμό, έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και βαρύτατα τραύματα σε όλο το σώμα. Γι' αυτό και στη διάρκεια της νύχτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση, έχει σταθεροποιηθεί μένα, αλλά τον παρακολουθούμε. Είναι νωρίς ακόμη. Από τα ξημερώματα, όταν έγινε γνωστή η μεγάλη ανάγκη για αίμα, δεκάδες πολίτες έσπευσαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που έκανε έκκληση για αίμα 0 αρνητικό, το οποίο χρειάζεται ο άτυχος 17χρονος. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 35 φιάλες. Ο 17χρονος που παραμένει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι επίσης πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με μόνο θετικό στοιχείο ότι δεν φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η τροχιά Ρεθύμνου που διενεργεί προανάκριση προχώρησε στη σύλληψη 55χρονου διερχόμενου οδηγού, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να έκλεισε το δρόμο στο μηχανάκι, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία σύγκρουσης για τα δύο οχήματα.